Όταν ο Αριστοτέλης λέει ανέφερε κατά τον Ηρόδοτο ότι η γη είναι πολύ όμορφη από ψηλά, τι εννοούσε, υπάρχει θρησκευτική τοποθέτηση? Είναι φιλοσοφικός στοχασμός, δεν πήγε στο διάστημα, δεν είχε αρπαγή η έκταση του νόους. Πραγματικά όταν κάνεις φτάσει λίγο πιο ψηλά στον αέρα και βλέπει αυτή την μπλε σφαίρα της γης, δεν λέει ότι είναι πολύ ωραία? Το λέμε και εμείς οι ίδιοι όταν ταξιδεύουμε. Διότι ό,τι επίεσε ο Θεός είναι λίαν καλά πεποιημένων. Το άριστο τάβησε για τον παράδεισο. Αλλά και το λίαν καλά είναι πάλι του Θεού, είναι άριστο. Για τη γη όμως. Αλλά επειδή είναι όλα προσωρινά, γι' αυτό το λέμε λίαν καλός. Το άριστο επειδή είναι ατελεύθετο και αιώνιο, είναι όντως άριστο. Τη γνώμη σας λέει για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέρη και τον Ηράκλητο. Πώς θα το ομορφοποιήσω, θα πάω ένα βήμα παραπάνω και θα πω. Πριν υπήρχαν προχριστοπροφήτες, υπήρχαν πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι ανάμεσα σε αυτούς. Ποια ήταν η σχέση της Ελλάδας με τον χριστιανισμό, τελειολογικά, αλλά πριν εμφανιστεί ο Χριστός στη γη? Με τους αρχαίους φιλοσόφους, συστηματικά δεν έχω ασχοληθεί, δηλαδή να μελετήσω σε βάθος όλα τα πάντα. Δεν είναι το αντικείμενό μου αυτό το πράγμα. Λίγα πράγματα και πολύ ελάχιστα. Από αυτά τα πιο σημαντικά, το πιο σημαντικό μάλλον είναι το Σοκράτους. Ο πολύ σοφός Σοκράτης, ο πρίτανης όλων των φιλοσόφων και του Πλάτωνος και του Σωτέως, ο διδάσκος θα λέγαμε, είναι ο πρώτος που κηρύττει επίσημα αυθεντικά ότι ένας είναι ο Θεός, αείδιος και πανταχού παρών. Ένας είναι ο Θεός. Και για αυτή τη θέση του καταδικάστηκε τελικά εις θάνατον. Δεν αυτοκτόνησε, τον καταδικάσαν διακονίου εις θάνατον. Δεν ήταν ψυχοπαθής να ήθελε να πεθάνει. Και αποθνήσοντας έλεγε ότι θα πρέπει να κάνω υπακοή στους άνομους νόμους, μόλον ότι αποθνήσω και είμαι δίκαιος. Το δικαίωσε η ιστορία και ο χρόνος. Δεν το δικαίωσε. Δεν καυχόμεθα που έκανε υπακοή στους νόμους του κράτους. Επισφράγισε τη δασκαλία του με το έργο του. Τώρα δικαιώθηκε από εμάς. Λοιπόν, αυτός είχε σαν προπομπός τη λεγόμενη σπερματική χάρη. Ήταν μερικά πνεύματα της παλιάς εποχής, για την αρχαία Ελλάδα μιλούμε, οι οποίοι για εκείνα τα χρόνια που ήταν σκότος ψηλαφιτώτης της λωτρίας και της λωτρίας, κάποιοι να λέγουν και να το γράφουν και να το κηρύττουν ότι ένας είναι ο Θεός αίδιος, δηλαδή που δεν έχει χρόνο και ηλικία, που είναι έξω από όλο το σύμπαν και το χρόνο και τον αιώνα θα λέγαμε, και πανταχού παρών και παντοδύναμος. Λέξεις που οι Άγιοι Πατέρες θεολογικώς τοποθέτησαν. Έχω ένα πολύ ξεχωριστό ερώτημα και θέλω να το θέσω τώρα. Καλησπέρα μόλις. Οι δυτικοί χρησιμοποιούσαν πιο πολύ τον Αριστοτέλη, ενώ οι Ανατολικοί χρησιμοποιούσαν πιο πολύ τον Πλάτωνα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα χρησιμοποιούμε για φιλοσοφικούς λογισμούς, για θύραθεν παιδεία. Όταν μιλάμε για πνευματικά πράγματα, χρησιμοποιούμε τους Αγίους Πατέρας Παλιάς και Κοινής Διαθήκης. Γιατί αυτοί ομίλησαν για τον αληθινό Θεό δια πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, όταν μιλάμε η ψυχή του Αριστοτέλους, δεν είναι η ψυχή του Ιησού Χριστού, η ψυχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάδη, όταν μιλούν οι Άγιοι περί ψυχής, όταν ομιλεί ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς για το τριμερές της ψυχής, δεν είναι το τριμερές της ψυχής του Αριστοτέλους. Μόνο ότι οι λέξεις συμπίπτουν πολλάκις, δεν είναι οι βασικές αρετές, η Ανδρία, η Σοφροσύνη, η Σοφροσύνη κτλ. Αλλά πλησιάζουν πάρα πολύ. Όλα αυτά ονομάστηκαν σπερματική χάρη. Λέει αυτό και οι πατέρες λέγουν ότι τελικά είναι σεσωσμένοι αυτοί. Σε κάποια μοναστηρία στο Εξονάθικα τους έχουν μεταξύ των σεσωσμένων. Όταν κατήθηκε ο Χριστός στον Άδην, εσώθησαν και αυτοί. Υπάρχουν δηλαδή αγιογραφίες του Σοκράτη, ας το πούμε έτσι. Ναι, κυρίως του Σοκράτους, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους. Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχουν, αλλά και αυτόν θα προσθέσουμε. Πώς άλλους βέβαια. Πώς ενώ ήταν σφαγεία ουσιαστικά. Δικαιώθηκε. Μετάνιωσε κάπου. Δεν γνωρίζουμε. Το χρησιμοποίησε όμως ο Θεός να κηρύξει πανταχού την ελληνική τη γλώσσα, ώστε τη ελληνική γλώσσα να κηρύχτουν οι Άγιοι Απόστολοι πανταχού της γης. Διότι ο σκοπός του ήταν ειρηνικός, δεν ήταν πολεμικός. Ο σκοπός του δεν ήταν να φωνεύσει τους λαούς της γης, να εκδικηθεί. Διότι όποιος είχε παραδοθεί σε αυτόν, μεταξύ ας πούμε Τύρου και Σιδόνος, η μια πόλη παραδόθηκε. Ο μαχητής δεν είναι, προχώρησε. Η Τύρος την πολιόρκησε μήνες, δεν είναι, μετά την κατέκαψε. Όποιος είχε μια αντίσταση, έπρεπε να πάρει να κάνει ένα κανόνα. Τα Ιερουσαλήμα παραδόθηκαν ο μαχητής, δεν είναι. Πήγε μέσα πανηγυρικά. Απλώς τους έβαζε διδασκάλους και τους υποχρέωνε να μαθαίνουν την ελληνική τη γλώσσα.
Πάντως διέπραξε αμαρτήματα με την... Βεβαίως και πολλά. Δεν θα κατηγορήσουμε όμως εμείς αυτόν, θα κοιτάξουμε τις δικές μας αμαρτίες. Γιατί όταν και εγώ έκανα τόσες αμαρτίες, πρέπει να έχω πρώτα τον οφθαλμό μου. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τις αμαρτίες του άλλου. Παραβλέπω τις δικές μου αμαρτίες και μετά κατηγορώ εσένα, δικαιώνω τον εαυτό. Έτσι γίνεται, γέροντα. Και στο τέλος θα χάσουμε τη δικαιοσύνη.